Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Αρκετά, αρκετά γελάσαμε, αρκετά περάσαμε καλά. Τώρα πάμε λίγο. Μουτσί. Η πεθερά μου κάθε μέρα 3 με 5 3 με 5 κοιμάται και ροχαλίζει σαν εξάτμιση. Δεν σε ακούω. Συγγνώμη λίγο, για να κοιμάται η γυναίκα 3 με 5 σημαίνει ότι το βράδυ δεν την αφήνετε σε ησυχία. Γιατί άμα σηκωθεί μια πεθερά στις 10-11, 3 θα κοιμηθεί η πεθερά. Η πεθερά γιατί είναι μαζί σας αρχικά, σε τελική ανάλυση. Για ποιο λόγο, μήπως είναι η κυρία που πήρε τηλέφωνο στην Κατ Κεν. Δεν την κουντουρντίζεται όλο το βράδυ και μου κοιμά την πεθερά. Βαρύ. Μουτσι, μουτσι. Μουτσι, έκανα φοβερό καλό μεσημεράκι με τον φίλο του άντρα μου. Τώρα τι κάνουμε. Τώρα ακούστε. Τώρα παιδιά, αυτά μερικές φορές αυτά δεν επανέρχονται. Ενώ τώρα μα το έκανε, δεν μπορεί να το πάρει πίσω. Να το ξανακάνει, να μην το ξανακάνει. Και άμα θε να το ξανακάνει, απλά χώρισε. Παιδιά, λίγο πιο απλά τα πράγματα. Τελειώνεται. Πώ έκατσε. Πώ δηλαδή, πώς γίνεται, ρε παιδί μου. Να κα... πώς... Ζω. Στο κρεβάτι μου τον θέλω γυμνό. Ουνάνανα, το Μάριο. Ουνάνανανα. Συγγνώμη λίγο, ο Μάριος που ήρθε, λες και ήταν στον ντουζ μέσα έτσι. Μιλάτε για μένα, δεν ήξερα, sorry. Μάριε, τι γίνεται, παιδάκι μου. Τι να γίνει. Τι να γίνει, τι να... βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματα, αλλά βλέπω είσαι ακόμα στα στόκ, δεν μου έχεις φύγει. Φεύγω. Όπα, 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 όπα. Η εκπομπή είναι προσφορά του κυρίου Σιρινάκη, το έχετε καταλάβει, φαντάζομαι. Να είναι καλά ο άνθρωπος, καλές δουλειές. Νίκο, τον περνάω μόνο 2 χρόνια. Χάλασα. Χάλασες. Χάλασες. Αλλιώς σε είχα στο μυαλό μου, χάλασες. Νίκο, περιμένω μήνυμά σου να χωρίσω τον ψηλό, να κλεφτούμε να κάνω τα παιδιά σου. Α, είναι φίλοι. Χώρισε τον, κάνω μπάνιο και έρχομαι. Αρκετά με τον ψηλό, αρκετά. 5 χρόνια σχέση και έφυγε Αθήνα χωρίς συζήτηση και απορεί γιατί τον χώρισα. Φταίω. Όχι! Αυτό που σίγουρα πρέπει στη στήλη αυτός κάποιος να καεί, να πεθάνει, να λιθοβολιστεί. Δεν έχω καταλάβει. Τι, όχι, δεν φταίς. Κάνε τη ζωούλα σου, κάνει και αυτός τη δικιά του. Έλα. Αλλάζουμε όνομα. Νικόλα, κοίτα, είστε βλάκες. Είστε βλάκες. Μα ρε, χρυσό κουφέτο θέλω να το κάνουμε. Εκεί το πάω σιγά σιγά. Πότε θα έρθουν εδώ και οι παίκτες. Η κοπέλα μου θέλει συνέχεια καλό μεσημεράκι και εγώ δεν έχω πάντα όρεξη. Τι να κάνω. Διάγκρα. Τι διάγκρα, ρε. Να πεθάνω. Όχι, δεν θέλει καλό μεσημεράκι. Είναι καμιά φορά που λες πεινάω, αλλά τελικά διψάς. Δεν θέλει καλό μεσημεράκι. Βγάλ την μία βόλτα. Δείτε κάτι στην τηλεόραση. Συνέχεια. Μούτσι, ναι, είναι σοβαρό, παιδιά. Δεν σας νοιάζει, αλλά είναι σοβαρό. Στο γιόνι σας, αλλά εδώ πέρα ο κόσμος περνάει δύσκολα. Μπείτε στη θέση αυτού του κοριτσιού. Θα σας πω. Έχετε πάθει τρέλα, ε. Δεν λέω. Δεν παθαίνετε τίποτα. Μούτσι, έκανα ιδιαίτερα. Τι είναι αυτό το παιδικό. Μούτσι, έκανα ιδιαίτερα για τη σχολή. Και ερωτεύτηκα τον καθηγητή μου. Τι κάνω. Τώρα εντάξει, είναι πολλές φορές που όντως τώρα η πολλή οικειότητα, υπάρχει πιθανότητα τώρα μπορεί να είναι και λίγο στο μυαλό σου. Τώρα αν δεν είναι στο μυαλό σου, για ποια σχολή ιδιαίτερα. Να μας στείλει τικ τικ. Έχετε σαλέψει. Εγώ δεν ξέρω να διαβάζω μηνύματα. Δεν ξέρω να διαβάζω. Γιατί θέλω το Στέλιο γυμνό βουτυγμένο μέσα στην καραμέλα. Γι' αυτό. Όπα, αυτό. Αυτονομία με την μπανανίτσα σου, ρεαλίτη. Δεν θα ξοδέψει και πολύ καραμέλα.
Εγώ ντρέπομαι. Εγώ ντρέπομαι. Είμαι το τρίτο πρόσωπο. Να συνεχίσω μαζί του ή όχι. 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 Θα είστε για πάντα το τρίτο πρόσωπο. Τα δεύτερα και τα τρίτα δεν γίνονται ποτέ πρώτα. Στη σχέση. Είσαι δάσκαλο. Άκου τώρα οι άλλοι. Νίκο, σε προκαλώ να μου βρεις ένα γκόμενο για τα Χριστούγεννα. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει τη χειμερινή. Σιγά σιγά θα βγάλω τα περιστατικά που θα είναι μόνο για γιορτές. Οπότε μπορείτε να στείλετε μετά μηνύματα να γίνει giveaway. Να τα δώσω αυτά τα δύο για γιορτές. Δες τι ωραία που είναι. Κάτω από το δέντρο αυτά. Μην τα ταΐσετε το βράδυ. Δώστε το, έλα. Εγώ, αλήθεια σας λέω, θα σας πω. Με φωνάζει η μούτσι μου όταν κάνουμε καλό μεσημεράκι. Το περίεργο, εμένα με φτιάχνει. Ο κόσμος έχει τρελαθεί. Τελειώσαμε, παιδιά. Έχουμε... Πόπο. Αυτό δεν φτιάχνει ούτε εμένα, ρε φίλε. Τον Γιάννη δείξτε μας, ρε παιδιά, να έχουμε ένα καλό μεσημεράκι. Καλό μεσημεράκι από το περιστατικό νούμερο 5. Εγώ δεν πουλάω, χαρίζω. Νικόλα, θα με αφήσεις να σου ανοίξω εγώ σήμερα το πουκάμισο. Είμαι πολύ κούλεγο σε αυτά. Στα πουκάμισα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν γράφει ούτε δεν έχει τηλέφωνο ούτε τίποτα. Είναι κάποια μηνύματα. Δείτε, εγώ αυτό βλέπω μόνο. Αυτό που βλέπετε, δεν ξέρω ποιος θα στέλνει. Θα άμα θέλει τώρα, ξέρει που είναι τα μελίσια. Νίκο, για μένα. Μούτσι, Μούτσι. Θέλω να μου κάνεις κονέ με τη Βάσια. Γιατί να μην τη δώσουμε, παιδί μου, Βάσια μου, κορίτσι μου, ήρθε αυτή η ώρα που είχατε υπογράψει αυτό το χαρτί που δεν ξέρατε τι έγραφε. Είναι η ώρα που αρχίζετε να φεύγετε για ραντεβουδάκια. Α, εδώ είναι μια πολύ ωραία ερώτηση που μπορεί να μπει και σε τηλεπαιχνίδι. Την αφήνω, τη δίνω. Τι ψάχνει ο Πέτρος σε μια κοπέλα. Όχι, Νίκο, είμαι υπεράνω. Ρε παιδιά, είπε τις τσέπες, δεν μας στάνει η δροσιά. Μας έχει παγώσει ο λόκο, δηλαδή. Ρε Πέτρο, να σου πω κάτι. Μία φορά δεν θες να απαντήσεις κανονικά, δηλαδή. Όχι, δεν ξαναρωτάω τίποτα τον Πέτρο. Να, όπα. Χοντρό. Εδώ πια θα απογειωθούμε, αφορά όλους. Να μας πούν οι Αλκατράς τα αρχικά ονόματα, γράμματα των κοριτσιών τους. Σιγά μην παίξουμε και μπουκάλα, ρε Νίκο. Δεν θα παίξουμε μπουκάλα. Πείτε τα αρχικά, αλλιώς πια θα είστε αυτοί που θα λιθοβολήσουμε αφού έχουν γλιτώσει άλλοι. Έλα, πείτε το αρχικά. Σκέφτεσαι, χώρισες, μην πεις τίποτα. Σκέφτηκες, χώρισες, αυτό έτσι πάει. Θα πεις το αρχικό. Δεν τον αφήνω, μην πεις. Δεν με αφήνει. Εγώ, παιδιά, πιστεύετε ότι είμαι σε κάποια ηλικία που θα καθίσω να παρακαλώ να μας πούν τα αρχικά μου τα ονόματα. Δεν έχει να είσαι 52 χρονών. Ωραία. Το Χ είναι του Κωνσταντίνου, έτσι, το Χ. Και πας και ανοίγεις εκεί, σαν το... Όχι, ήταν ζόγκ, ήταν ζόγκ. Εγώ δεν ξέρω να μιλάω με τους Αλκατράς. Στέλιο, τα παιδιά να περάσουν παραδειγματικά κεντρική πλατεία στα Μελίσια, λιθοβολισμός. Τελευταίο. Άκου τώρα. Θέλω την Αντελίνα Βαρθακούρη να τσακωνόμαστε όλη μέρα. Με τις υγείες σου.